Γεια χαρά σε όλους παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Όσοι είστε καινούργοι κάνετε εγγραφή στο κανάλι, γιατί εμείς βρισκόμαστε εδώ μόνο για σας για να φτιάχνουμε πανέμορφα project. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε τα παιδιά. Ένα ήσυχο μεσημέρι εδώ πέρα στο μαγαζί. Και όπως βλέπετε το αγχώρι επικρατεί. Και για να δούμε τι θα δούμε και σήμερα. Πώς το βλέπετε? Πολυκοσμία και σήμερα, καθώς έχουμε να κάνουμε με ένα πανέμορφο α5 κάμπριο, με ένα τρομερό Opel Astra και φυσικά εκεί κάπου στο βάθος βλέπετε και ένα Grande Punto που ετοιμάζεται για προτζεκτάρα. Ας ξεκινήσουμε από τα ωραία. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε ένα α5 κάμπριο φίλου μας Δημήτρη και όπως βλέπετε έχει παίξει με μάσκες, προφυλακτήρες και όλα αυτά. Φυσικά ήρθε η ώρα για ανάρτηση, να χαμηλώσει δηλαδή, και θα παίξουμε και με φρένα. Το Opel Astra έξω, θα αλλάξουμε τη τζάντα αυτή που έχει, θα τη δούμε αμέσως τώρα τι φοράει και θα βάλουμε αυτήν εδώ. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι για να πριστεί, να τον μπανιάσει. Βλέπετε το βάθος που έχει και αυτό προκύπτει από το φάρδος, δηλαδή όπως βλέπετε είναι 9,5. 18x9,5 για αυτό εδώ πέρα το Opel. Το συγκεκριμένο αμάξι τώρα έχει πάρα πολλά έξτρα και φοράει κάτι τέτοιο. Από τα φρένα κανείς μπορεί να καταλάβει το πόσα χρήματα έχουν πέσει σε αυτό το αμάξι και γενικά έχει έρθει πάρα πολύ ωραία το όλο στήσιμό του και το μόνο που μένει είναι να το πρίξουμε ακόμα περισσότερο. Αυτός εδώ πέρα ο αλήτης είναι ο φίλος μας ο Λουκάς. Χαίρετε. Και έχει αυτή εδώ πέρα την κούκλα. Αυτός εδώ πέρα είναι ένας άλλος αλήτης ο οποίος ήρθε από μακριά με αυτήν εδώ πέρα την κούκλα. Επομένως έχουμε τον κόκκινο Power Ranger και τον άσπρο Power Ranger. Και έχουμε μέσα και τον καφέ κεραμιδογκρί. Βασικά με λιτζανί. Έτσι θα το λέω εγώ εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα το αυτοκίνητο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όρεξη για πανέμορφα project. Πάμε αμέσως τώρα να σηκώσουμε το Opel, να βάλουμε τις καινούργιες ζάντες που είδατε πριν από λίγο και συνέχεια να πάμε κατευθείαν στο α5. Το Grande Punto θα το δούμε σε 10-12 μέρες περίπου γιατί θα έχει ολοκληρωτική αλλαγή. Πολλοί θα αναρωτιέστε πως η ζάντα εκείνη θα μπει σε αυτά εδώ πέρα τα φρένα εξαπίστωνα τις D2 και γύρω στα 3,65 διάμετρο. Για πάμε να δούμε τώρα αν οι υπολογισμοί μας ήταν σωστοί. Καθώς όπως βλέπετε κάθε φορά που το καρέ είναι έτσι γυαλισμένο σημεί, σημαίνει ότι την έχουμε φτιάξει. Και νομίζω πως ναι. Είμαστε τέλεια. Περνάει αυτά τα τεράστια φρένα με αρκετή ανοχή. Έχει έρθει στο φτερό όπως το θέλαμε και είναι όλα πάρα πολύ ωραία. Φανταστείτε αυτά εδώ πέρα τα μούτρα με τόσο πρισμένη ζάντα. Πάμε να ξεζαντάρουμε, πάμε να τις βάλουμε πάνω και να δούμε το τελικό του στήσιμο. Ακούω. Τουμπάνω, απλά τουμπάνω. Απλά τουμπάνω. Τι έχεις να πεις, πάμε λίγο να κάνουμε μια μικρή περιήγηση στο αυτοκίνητο. Άρμα. Έγινε τρομερό. Για δες το από εδώ, εδώ πίσω. Το αυτοκίνητο
αυτό είναι σε άλλο επίπεδο. Απλά. Θέλω να παρατηρήσω ότι το πέλμα σου είναι κρυμμένο μέσα στο θόλο, ενώ το στρες και η ζάντα είναι έξω. Ναι. Αυτό κάνει το αυτοκίνητο πιο φαρδί. Βλέπεις, εδώ πέρα έχουμε αυτή που φορούσες. Που είναι μέσα. Η οποία, ναι, μεν ήταν 8,5, αλλά ήταν σε safe καταστάσεις, ναι, του τύπου κρυμμένη. Δεν έβλεπες ζάντα στον καθρέφτη. Τώρα δες τι γίνεται από εδώ. Και φυσικά στο βίντεο δεν μπορεί να φανεί και τέλεια. Και δείτε και τα φρένα πως φάνηκαν. Κατευθείαν. Με μία ζάντα μόνο, δείτε το ίδιο φρένο με αυτή τη ζάντα και το ίδιο φρένο με αυτή τη ζάντα. Κάτι τελευταίο, μπες μέσα. Να μπω μέσα. Μπες μέσα στα μάξι και κοίτα το δεξί σου καθρέφτη. Άνοιξε το παράθυρο. Είσαι έτοιμος. Κοίτα καθρέφτη. Σα σκάνια φαίνεται. Ε. Μουνάρα τα μάξι, μουνάρα. Άλλη φάση. Μουνάρα. Ένα δείτε, μέτρο από το πεζοδρόμιο. Δείτε εδώ, παιδιά. Ένα μέτρο, μη σου πω και παραπάνω. Το στρέτς όλα αυτά έχει φαρδίνει το αυτοκίνητο τελείως. Και αυτό εδώ πέρα που βλέπετε δεν ακουμπάει καν. Φυσικά θα δοκιμαστεί, δεν είμαι 1000% σίγουρος. Είμαι όμως 999% σίγουρος ότι δεν θα ακουμπάει στα 4 άτομα. Ε, δεν φαίνεται έτσι. Καμία σχέση. Γαβρίλη λέγε. Τουμπάνο, δεν το περίμενες έτσι. Δείτε πως είναι από πίσω. Με το ίδιο λάστιχο. Άλλο λάστιχο. Με το ίδιο λάστιχο, δηλαδή βλέπεις εδώ και βλέπεις και εδώ. Δείτε το φάρδος από εδώ και δείτε το φάρδος από εδώ. Και μόλις ήρθε και το μεσημεριανό. Πολλοί από εσάς θα πείτε γιατί 9,5, το έχεις χαλάσει, έχεις στρετσάρει ή οτιδήποτε. Παιδιά, ανάλογα το ύφος που θέλεις να κρατήσεις το αυτοκίνητό σου, βάζεις και τα αντίστοιχα πράγματα. Τώρα ο Λουκάς είναι ένας βρωμοκάγκουρας του κερατά που γενικά τα θέλει όλα πρισμένα. Φαίνεται και από το αυτοκίνητο φυσικά, δεν έχω δει ξανά Opel Astra με διπλές εξατμίσεις, διαχύτες, πίσω μαύρο φιμέ και δεν, πραγματικά ήταν μέσα από το φιμέ και το έψαχνα έτσι, δεν φαινόταν καν. Λοιπόν, πάω να φάω λίγο και επιστρέφουμε. A few moments later. Αυτό εδώ θα μπει πίσω και πάω τώρα να σου φέρω να δεις αυτό που θα βάλουμε μπροστά. Έλα, στάβω και βαμμένα έτοιμα. Κυριλέ. Τελειώσαμε. Κοίταξε, αυτά εδώ πέρα είναι από Παναμέρα. Σε πρώτη φάση θα βάλουμε το δίσκο για να κρύψουμε τη ζάντα. Και κάπου μέσα στο βάθος θα βάλουμε τη δαγκάνα. Τώρα δεν ξέρω. Έτσι. Αν μπαίνει από μέσα κάτι. Κοίταξε, μπορεί να το χρησιμοποιήσει και σαν λάστιχο. Για να μην τρώει καθόλου λάστιχο. Δηλαδή θα μπει ο δίσκος όπως είναι. Θα μπει και αυτό και σε πένα. Εγώ το ας, έτσι. Απλά δεν θα βλέπεις τι μάρκα είναι τα λάστιχα. Τελειώσαμε. Μόνο αυτό. Ε, πώς το βλέπετε. Φρενάκι από Παναμέρα και πού να δείτε πού θα μπει αυτό. Όχι εδώ σίγουρα, εκείνο φοράει, σε αυτό όχι. Ήρθε και ο Στέφανος τώρα. Πάρα πολύ σύντομα θα δούμε. Ξέχασα ένα. Ζυγίζοντας αυτά εδώ, και σιγά σιγά να πάμε και στο Smart έξω. Το Smart τώρα είναι μια άλλη υπόθεση όπου για κάποιο λόγο φοράει αυτά εδώ πέρα τα τετραπίστωνα με τόσους πόντους προστίκη, οι οποίοι είναι πάρα πολύ υπερβολή, αλλά είναι αρκετά ζόρι το να περάσει ζάντα από αυτά εδώ πέρα τα φρένα, ειδικά σε ένα Smart. Πού να δείτε φυσικά το πώς θα γίνει μόλις βάλουμε ζάντα. Στην προηγούμενη περίπτωση ο φίλος μας ο Τασάρας από την Τούμπα, γιατί λέω Τασάρα επειδή είναι πάρα πολύ τρελό παιδί, θέλει να δοκιμάσουμε κάτι σαν το Opel. Επομένως ήρθε εδώ πέρα από τα Γιάννητσά, εκεί που δουλεύει φυσικά κατευθείαν τη δουλειά, ήρθε εδώ για να δοκιμάσουμε τη ζάντα και να δούμε ακριβώς πόση προσθήκη θα χρειαστούμε, γιατί είναι δεδομένο ότι θέλουν προσθήκη αυτά τα φρένα ειδικά στο Smart, για να φτιάξουμε τη ζάντα σε 3-112 καρέ που φοράει και το αυτοκίνητο φυσικά. Πάμε να ξεκινήσουμε τις δοκιμές. Τώρα όπως βλέπεις εδώ πέρα είμαστε πάρα πολύ έξω. Επομένως πρέπει να βγει η προσθήκη. Θέμα ότι αυτή εδώ είναι 8,5 και έχουμε αρκετή απόσταση. Όχι πολύ, αλλά έχουμε αρκετή απόσταση. Βλέπεις ότι με την προσθήκη είμαστε πάρα πολύ έξω. Άρα πιστεύω πως θα χρειαστούμε γύρω στον 1,5 πόντο για προσθήκη να περάσει από τα φρένα, φυσικά με 7,5.
Άρα αυτό που κάνουμε σε πρώτη φάση είναι να μετρήσουμε την απόσταση των φρένων και να πάρουμε την πιο στενή ζάντα από όλες, που είναι πάρα πολύ έξω. Θες να κάνουμε κάτι τρελό, ε? Τρελό. 18 άρα, στο smart, να περάσει αυτά τα ελαφρυντικά. Θα δοκιμάσουμε λίγο και πίσω. Να δούμε τι παίζει. Για να δούμε. Εδώ φοράς προστίκη στην προστίκη. Και μετά λες γιατί τρέμει. Δείτε παιδιά γιατί τρέμει. Μία προστίκη εδώ, μία προστίκη εδώ. Πάρε κόσμο. Έλα. Πάρε κόσμο προστίκη. Είδες. Προστίκη στην προστίκη για να βγει, εντάξει. Μετά λένε εμένα καλύτερα. Κοίτα εδώ. Εδώ πέρα θα μπει 8,5 άρα και έχουμε πάρα πολύ χώρο. Δεν πιστεύω εδώ πέρα, πίσω παίζει και να μην χρειαστούν. Αυτή εδώ πέρα θα είναι η πισινή σου. Έτσι υπολογίζω. Δηλαδή το βάθος αυτό να είναι της πίσω. Τέλειο. Πώς το βλέπεις? Είσαι αρκετά έξω, απλά τώρα φοράς και τη μέσα την προστίκη που δεν θα χρειαστεί φυσικά. Είναι πάρα πολύ έξω, δηλαδή άμα δεις δύο δάχτυλα έξω. Φυσικά εμείς θα στρετσάρουμε λάστιχο στο 8,5. Το 5 προφίλ είναι δεδομένο. Θα στρετσάρουμε αρκετά. Βλέπεις? Παρ' όλα αυτά θα δείξει ιδανικό γιατί δεν έχει προσκάθει την 18 άρα. Σε αυτό το περιπτέρα στο μικρό. Βλέπεις? Τρομερό, ε. Όμως θα καταργηθούν οι προστίκες είναι φοβερό. Τα σάρα η πλάκα είναι ότι δεν κάνουμε πλάκα όταν λέμε ότι θα βάλουμε αυτήν εδώ τη 18άρα πάνω στο smart. Τι λες? Δεν υπάρχει. Πώς σου φαίνεται? Μοναδικό. Μοναδικό, ε. Αυτή φυσικά είναι 8,5 σε φάρδος όπου θα μπει πίσω για να μην πάμε σε 9,5. Καλό μου ακούγεται. 9,5. Ναι. 7,5. 9,5. 9,5. Ε. Έτσι λέω. Λες πίσω. Πίσω σε παίρνει, αυτό το λέω. Έλα, μην το σκέφτεσαι πολύ, πάμε σε 9,5 πίσω. Τα αφήνω πάντως. Μπροστά θα πάμε σε 7,5, έχουμε βάλει ήδη την 8,5 σε φάρδος. Απλά βλέπω ότι είναι πολύ κοντά στα μορτισέρ και εννοείται ότι δεν θα περάσει το λάστιχο πάνω εδώ. Φυσικά θα παίξουμε και με λατήρια, έτσι. Εννοείται. Θα χαμηλώσει και άλλο το αυτοκίνητο. Σαν κύκλος δείχνει αρμονικό. Αρκετά τεράστιο, αλλά σχετικά αρμονικό. Τώρα, στο φρένο μας περνάει εδώ πέρα. Έχω πάρει εγώ εδώ πέρα τις μετρήσεις μου με την αντίστοιχη προστίκη που φυσικά δεν είναι 3,12. Έχω βάλει μια οποιαδήποτε για να δούμε ακριβώς τι χρειαζόμαστε. Βλέπετε, περνάει το φρένο. Αυτό είναι το καλό. Τώρα, με βάση αυτά εδώ πέρα τα χαρακτηριστικά, πρέπει να φτιάξουμε ακριβώς τις ζάντες που θα βάλουμε πάνω στο smart. Πάμε να δοκιμάσουμε και μια 9,5 πίσω. Φυσικά θα μας δανείσει μια ζάντα ο φίλος μας ο Λουκάς. Να την βάλουμε εδώ πέρα, ίσα για τη δοκιμή. Ε, φύγαμε. Τι λέει, πώς το βλέπετε? Είναι πολύ έξω. Είναι. Ε, πως δείχνει ένα μεγάλο αυτοκίνητο 9,5 και πως δείχνει ένα μικρό αυτοκίνητο 9,5. Δεν έχεις ιδέα από τα σάρα. Πες τα λίγο. Θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, δείτε εδώ πέρα, αυτή φυσικά είναι 8,5, είναι πολύ έξω από το αυτοκίνητο. Θα πάμε σε 7,5 για να περνάμε τα φρένα με βάση αυτούς τους υπολογισμούς και είμαστε τέλεια. Και πίσω φυσικά, εγώ είμαι τρομερά ψημένος για 9,5, να ξέρεις. Χωρίς προστίκη εννοείται. Και από ό,τι βλέπω μας παίρνει και μέσα. Έχουμε περιθώριο και για λάστιχο. Εντάξει, λάστιχο θα το ξεφτυλίσουμε, έτσι. Θα στρετσάρει αρκετά. Και είμαστε νομίζω καλά. Θα πάρουμε και το βάθος. Φυσικά με κάτι τέτοιο μπροστά θα είναι flat η ζάντα και πίσω θα κάνει την κούρμπα αυτή. Ωραία. Αυτή εδώ πέρα. Βλέπεις? Ωραία. Εντάξει, ήδη το αυτοκίνητο έχει πολύ πρισμένο. Και σε ακουμπούσε και λίγο φτερό. Ε, θα βάλουμε τερματικά, μόλις μπήκε το λατήριο θα είναι πένα. Αυτές λοιπόν ήταν οι μετρήσεις για το Smart 451 του Tassara. Πάμε να δώσουμε την παραγγελία μας μέσα με τις σωστές διαστάσεις και τις σωστές προστίκες. Και εμείς πάμε να συνεχίσουμε με το Opel και φυσικά μέσα έχουμε και ένα α5 κάμπριο. Το έχουμε ξεχάσει τόση ώρα. Tassara έτοιμος? Έτοιμος, είσαι το επανειδή. Δύο εβδομαδούλες παιδιά θα έχουμε το συγκεκριμένο εργαλείο σε πάρα πολύ δυνατή μορφή και
θα έχουμε και μια πολύ σημαντική έκπληξη. Αυτά που λες. Δεν θα την πω, δεν θα την πω. Θα τα πούμε όλα όταν θα έρθει. Πάρα πολύ τρελό παιδί ο Τασάρας. Έχουμε φτιάξει ένα γκολφ κόκκινο που έχει με χρυσές ζάντες. Το έχετε δει κάποιοι στο Instagram. Πιο πριν είχε ένα V7, το πιο πιταρισμένο στη Θεσσαλονίκη, και δούλευε ρολόι πίτα κάτω και πάρκαρε μόνο πάνω στο πεζοδρόμιο, γιατί το παιδί είναι DJ και ξέρετε πώς είναι αυτά. Πάμε στα τώρα να τελειώσουμε το Opel και να τελειώσουμε φυσικά το Α5 το Cabrio. Κάπου εδώ είμαστε έτοιμοι σε ό,τι αφορά το Opel και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι τρομερό. Περπάτησε το λίγο μπρος πίσω για να δούμε τι έχουμε κάνει. Στρίψ' το, παίξ' το λίγο εδώ πέρα στην αλάνα. Εδώ πέρα δεν βάλαμε το καπάκι. Βλέπετε πως περνάνε τα φρένα. Έχω πάρα πολύ όριο. Ευτυχώς ήρθε λίγες μέρες πιο πριν και το αφήσαμε, το μετρήσαμε. Και πλέον υπάρχει αυτό το παουλιασμένο Opel Astra. Το ανάχωμα. Δείτε εδώ πως έχει έρθει. Με τα πολλά έχουμε βάλει φαρδιά ζάντα, στρετσάραμε. Έχει έρθει έξω από το αυτοκίνητο ό,τι πρέπει για τα πεζοδρόμια, αλλά το αυτοκίνητο έχει μπαουλιάσει. Μπαίνει λοιπόν σιγά σιγά η ανάρτηση στο Α5, όσο εμείς θα πάμε να κάνουμε μια γύρα στο Opel έξω, και πρέπει να δώσω κάποιες οδηγίες στα καμάρια μου εδώ. Στο Α5 επίσης θα βάλουμε αυτά εδώ πέρα τα εξαπίστωνα, είναι λεγόμενη ακεμπόνο. Η εξαπίστωνη βγαίνει για τα Audi και όλα αυτά. Η συγκεκριμένη είναι απείραχτη, όπως βγαίνει από το εργοστάσιο, δεν έχει πειραχτεί τίποτα. Τουλάχιστον προς το παρόν δεν θα πειράξουμε κάτι. Έχουμε πάρει εδώ πέρα αυτό το άκρο μας και έχουμε κάνει τις αντίστοιχες μετατροπές, ούτως ώστε να μπορεί να κουμπώσει αυτό το φρένο μαζί με το δίσκο πάνω στο Α5 αυτό το κάμπριο. Εδώ πέρα. Όπως βλέπετε, έχει μπει η ανάρτηση πίσω. Τις D2, όπως σας έχω πει, είναι αγαπημένη μου. Και μπροστά έχουμε λύσει τους παλιούς τους δίσκους. Εδώ πέρα φαίνεται η διαφορά, το πριν και το μετά. Βλέπετε τη διαφορά. Εμείς πάμε έξω να κάνουμε μια βόλτα με τον φίλο τον Λουκά, να δούμε τις διαφορές το πριν και το μετά. Για να δούμε πως είναι ένα Opel Astra. Το K είναι αυτό, ποιο είναι? Το K του 18. Το K του 18. Για πάμε να δούμε τις διαφορές. Τώρα που βγήκε η 8,5 και βάλαμε 9,5. Όπως καταλαβαίνεις, έχουμε στρετσάρει πάρα πολύ τα λάστιχα. Mm-hmm. Φυσικά είναι κάτι ακίνδυνο, γιατί στο Subaru έχουμε βάλει 2,25 σε 10,5. Ναι, εμείς έχουμε 9,5. Και δεν έχουμε κανένα θέμα, τουλάχιστον μέχρι τώρα στο Subaru είναι πένα. Τώρα, αυτό που θέλω να παρατηρήσεις είναι με τα προηγούμενα σαν το λάστιχα, καθώς έχεις τα ίδια λάστιχα πάνω από εδώ πέρα, να δεις τις διαφορές. Δηλαδή, αν κοπανάει παραπάνω το αυτοκίνητο, αν το νιώσει να ζορίζεται, mm-hmm. πώς τρίβει ή οτιδήποτε. Τέλει. Έχει γίνει ζυγοστάθμιση, έχουν μπει τα δαχτυλίδια σωστά. Τα λάστιχα αυτά που είχες, επομένως δεν θα αλλάξει κάτι στο θόρυβο ή οτιδήποτε. Επομένως μένει να δούμε στο τιμόνι τι έχει αλλάξει. Καθώς έχουμε βάλει 9,5 πίσω. Θέλουμε απόδοση, θέλουμε τιμόνι και να δούμε αν κοπανάει παραπάνω. Μέχρι στιγμής έχει πολύ μικρές διαφορές. Πιο μαλακό το τιμόνι, πιο εύκολα ναι, πάει. Ναι. Εντάξει, δεν είναι κάτι τραγικό από διάβασμα. Είναι όντως πιο ελαφρύ το τιμόνι. Πολύ πιο ελαφρύ, γιατί πιο αλλάζει ελαφρύ η επιφάνεια. Σε κοπάνημα τα μάξι είναι το ίδιο ακριβώς. Το ίδιο, δεν αλλάζει δεν κάτι. Έχει αλλάξει κάτι. Τέλεια. Σε θέμα απόδοση, εντάξει, αυτό θα το δούμε και στο γύρνα φυσικά Θεσσαλονίκη, αλλά δεν μπορώ να πω ότι τα μάξι έχει χάσει. Δεν άλλαξε κάτι. Όχι. Απλά αυτή η GR11, η 9,5, είναι νομίζω τα ίδια κιλά, μπορεί και λίγο πιο ελαφριά από την προηγούμενη που φορούσες. Σαν κιλά είναι λίγο πιο ελαφριά. Απλά δεν μπορείς να το καταλάβεις τελείως, επειδή είναι πιο φαρδιά η ζάντα. Νιώθω αισθητά ότι έχει φαρδίνει το αυτοκίνητο. Το νιώθεις ότι ναι. Αυτό που έβλεπες έξω με αυτό που νιώθεις μέσα πατάει, δηλαδή τελείως διαφορετικά. Ναι, το νιώθω πολύ πιο σίγουρα τα μάξι, πιο φαρδί. Σίγουρα, σίγουρα. Κάποια άλλη παρατήρηση? Όχι, δεν μπορώ να πω ότι είναι δραματικά τα άσχημα τα μάξι στον δρόμο, παρόλο που έχουμε στρετσάρει τα λάστιχα. Είναι κομπλέ με τα πολλά. Θα φανεί και με χιλιόμετρα φυσικά αυτό, έτσι. Αλλά δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν νομίζω. Με τα πολλά με αυτά τα λάστιχα θα δεις ότι έτσι πως έχουν στρετσάρει, απλά θα έχεις ένα λίγο παραπάνω διάβασμα στο δρόμο. Τίποτα άλλο. Εντάξει, το οποίο είναι και λογικό, έτσι. Φυσικά τα βλέμματα που θα τραβήξει
αυτό το αυτοκίνητο από εδώ και πέρα, νομίζω ότι αξίζει το ό,τι και να έχει και το λίγο ψάρεμα να έχει, δεν μας πειράζει. Όχι. Για αυτό που πάμε να κάνουμε, έτσι, ξέρουμε ότι δεν έχουμε ένα μάξι πίστας, ούτε με πολλά άλογα, ούτε οτιδήποτε. Είναι αμάξι λεζάντας για να προπατάμε, είναι αμάξι καφετέριας βασικά, έτσι το λέω εγώ, αμάξι καφετέριας. Επομένως είμαστε κομπλέ. Ναι, γυρνάς εδώ πέρα. Επιστρέψαμε στο μαγαζί και βλέπετε ότι δεν ακουμπούσε πουθενά και ο φίλος μας ο Λουκάς έμεινε πάρα πολύ ευχαριστημένος από την οδηγική του απόδοση. Έχουμε τελειώσει με το Άστρα, έδειξε πραγματικά τρομερό. Οι 19.9 έκασαν τέλεια πάνω στο αυτοκίνητο. Έχουν περάσει τα φρένα, έχουν κάτσει τέλεια τα λάστιχα. Δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου η οδηγική συμπεριφορά από ό,τι πριν. Και φυσικά το αυτοκίνητο είναι πάρα πολύ πιο πρισμένο. Ελπίζω να σας άρεσε, παιδιά. Εμείς πρέπει να φύγουμε πίσω στο Α5 γιατί έχουμε να βάλουμε και τα φρένα φυσικά. Τα λέμε, φίλε, ευχαριστώ άπειρα. Δείτε, παιδιά, πώς έγινε. Open, πραγματικά φοβερό. Δείτε, δείτε. Καλή συνέχεια. Γεια, γεια. Μπήκε το φρενάκι μπροστά, εξαπίστωνα, ακεμπώνω για αυτό το Α5, γιατί πραγματικά δεν μπορούσε ένα τέτοιο αυτοκίνητο με τέτοιους προφυλακτήρες να φοράει μανίσιο φρένο. Επομένως κάτι πρέπει να κάνουμε. Φυσικά δεν φτάνει μόνο μία ζάντα. Λέμε να πάμε σε 20. Πώς το βλέπετε? Είναι αρκετά ωραία πάνω στο αυτοκίνητο. Φυσικά το ασημί πάντα χαρίζει πάνω στο αμάξι και δείχνει πολύ πιο μεγάλο από ότι το μαύρο που βάλουμε στο Opel, αλλά άλλη φάση θέλουμε στο Opel και άλλη φάση θέλουμε στο Α5. Πώς το βλέπετε? Πάλι πίσω στη JR. Και όλο αυτό γιατί μας έχει πιάσει νύχτα, όπως βλέπετε, και ο φίλος μας εδώ πέρα ήθελε και ζάντες σήμερα. Επομένως, αφού δεν είχαμε λάστιχα, έπρεπε να βγάλω τα δικά μου. Φυσικά έχω τις εφεδρικές μου ζάντες και πάμε λίγο να δούμε πώς έχει γίνει το αυτοκίνητο στην τελική του μορφή. Μπήκαν λοιπόν τα φρένα, μας πέδεψαν λίγο, αλλά μπήκανε και τώρα πρέπει να το κατεβάσουμε. Για κατεβάσε το. Είμαστε τέλεια. Έχουν έρθει ζάντες πολύ ικανοποιητικά στο φτερό. Τα φρένα μας είναι κομπλέ. Πίσω είναι τέλεια. Και φυσικά τώρα δεν μπορούμε να το δούμε αναλυτικά. Ίσως κάποια άλλη μέρα. Μέσα στα σκοτάδια βλέπετε εδώ πέρα ότι παλεύουμε, αλλά πραγματικά, παιδιά, μας έπιασε η νύχτα γιατί μας πέδευσαν λίγο τα φρένα και φυσικά η ρυθμιζόμενη ανάρτηση δεν είναι ποτέ μα ποτέ κάτι εύκολο. Σύντομα θα έχουμε πάρα πολύ καλές φωτογραφίες με τον ήλιο, φυσικά, που θα ξανάρθει μια τελευταία ρύθμιση, καθώς όπως έχουμε πει οι ρυθμιζόμενες ποτέ δεν είναι από την πρώτη στιγμή τέλειες. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, σήμερα πεθάναμε πραγματικά και το Opel και το Grande Punto που δοκιμάσαμε αρκετές ζάντες και το Smart και το Α5
έγιναν, θα γίνουν δηλαδή τα δύο από αυτά, τα δύο έγιναν τέλεια, τα άλλα δύο θα γίνουν στην πορεία. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσαν όλα τα project που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, μέχρι και σήμερα. Γενικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί με εμπνέει πάρα πολύ όλη η στήριξη που μου δίνετε και γενικά. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ, κάντε εγγραφή στο κανάλι, μέχρι τα επόμενα βίντεο, εμείς θα τα λέμε.